Είμαι ο Θάνος Γιαννουλάκης, πρόεδρος των Ειδικευμένων Γιατρών. Αν και πρόεδρος δεν εκφράζω προσωπικά, υπηρέτησα εδώ τον εαυτό μου, στους συναδέλφους όπως και στους ασθενείς μου. Χαιρετίζω το Σωματείο Εργαζομένων και τους ευχαριστώ για την πρόσκληση να μιλήσω εκ μέρους των Ειδικευμένων σε μια πολύ σημαντική συνάντηση για την υγεία ως θεσμό και ως καθημερινή πραγματικότητα των πολιτών της Κορυφαίας και των μέλων του νοσοκομείου. Επίσης, καλωσορίζω τους βουλευτές και όλους του Ελληνικού Κοινοβουλίου και όλους τους τοπικούς φορείς που έχουν έρθει. Για όσους δεν έχουν έρθει, θεωρώ μάλλον ότι έχουν ιδιωτική ασφάλεια και δεν τους ενδιαφέρει το δημόσιο νοσοκομείο. Κυρίες και κύριοι, δεν είμαι εδώ για να σας πω ωραία λόγια, γιατί δεν υπάρχουν. Η καθημερινότητα του νοσοκομείου για τον ειδικευόμενο νέο γιατρό είναι μια τραγωδία. Όχι για ιατρικούς λόγους ή λόγω φόρτου εργασίας, αλλά γιατί δεν υπάρχει συντονισμός και κοινός νους. Για παράδειγμα, επίγοντα περιστατικά, ασθενείς, δεν μπορεί να αναπνεύσει, αέρια αίματος, στον τρίτο. Τρέχουν. Βέβαια, επειδή είμαι εδώ για να μιλήσω τη γλώσσα της αλήθειας, μετά την επίσης εργασία τον Απρίλιο, κερδίσαμε το ένομο δικαίωμά μας να ξεκουραζόμαστε τουλάχιστον μετά από κάθε εφημερία. Απαιτήσαμε δε να έχουμε επιμελητή στο τμήμα επιγόντων και τα πρωινά. Δεν έχει γίνει ακόμα πράξη 100%, αλλά ευελπιστώ ότι θα γίνει, γιατί τι άλλο μπορεί να κάνει κανείς. Ο νόμος ορίζει, απαγορεύεται οποιαδήποτε ιατρική πράξη από ειδικευόμενο εκπαιδευόμενο γιατρό. Ο νόμος. Πραγματικότητα. Ο ειδικευόμενος αυτή τη στιγμή βλέπει καθημερινά στα επίγοντα περιστατικά 200 με 300 ασθενείς μόνος του. Βέβαια, παρένθεση. Αυτή τη στιγμή έχουμε εξαιρετικούς γιατρούς στα ΤΕΠ, ο κ. Καρακουσαντής, ο κ. Παπάς, ο κ. Μανάρας, μακάρι να είχαμε 10 επί 3 από αυτούς. Είναι εξαιρετικά, πάρα πολύ καλοί γιατροί, έχουν κάνει επίγοντα στο ΕΚΑΒ, είναι εξαιρετικοί, μας βοηθάνε πάρα πολύ. Αλλά δεν φτάνουν. Εξετάζει μόνος του λοιπόν ο γιατρός, θεραπεύει μόνος του, στέλνει όλους τους ασθενείς στα σπίτια τους με οδηγίες μόνος του, το οποίο αυτό κύριε είναι αξιόπινη πράξη. Εμείς ως ειδικευόμενοι, έτσι και μας κάνει κάποιος μήνυση, εμείς πάμε φυλακή όταν λείπει ο επιμελητής από δίπλα μας. Ο νόμος ορίζει, ο ειδικευόμενος πρέπει να εργάζεται μέχρι 52 ώρες την εβδομάδα. Όταν εφημερεύει, δεν πρέπει να υπερβαίνει συνεχόμενα τις 8 ή τις 12 ώρες συνεχόμενης εφημερίας. Απαγορεύεται να διακομίζει περιστατικά με το ασθενοφόρο, απουσία αναισθησιολόγου, καρδιολόγου ή εντατικολόγου, εάν υπάρχει στο νοσοκομείο. Πραγματικότητα. Ο ειδικευόμενος γιατρός δουλεύει 100 ώρες την εβδομάδα σε συνθήκες ρωμαϊκής γαλέρας. Είναι άϊπνος, όρθιος στην εφημερία 24 με 30 ώρες, καλύπτει την κλινική του πάνω, είναι στο τμήμα επιγόντων κάτω, διακομίζει περιστατικά με το ασθενοφόρο χωρίς να είναι εξετάζει, αν είναι διασωληνωμένος, αν είναι ενήλικας, αν είναι βρέφος, νεογέννητο παιδί. Αυτό κυρίως είναι αξιόπινη πράξη. Κάποιος μας κάνει μήνυση. Πάμε φυλακή. Δεν μας καλύπτει κανείς. Ο νόμος ορίζει. Η εκπαίδευση που είναι για μας το πολύ σημαντικό, γιατί γι' αυτό το λόγο είμαστε εδώ. Ο εκπαιδευόμενος ειδικευόμενος γιατρός κάνει τη θητεία του στο νοσοκομείο με σκοπό την εκπαίδευσή του. Σκοπός της εξειδίκευσής του είναι να αποκτήσει τίτλο ειδικότητας. Βασικός στόχος είναι η επαφή με περιστατικά υπό τη διαρκή καθοδήγηση του εκπαιδευτή του. Το νοσοκομείο, αφού έχει αναλάβει την ευθύνη της εκπαίδευσής του, είναι υποχρεωμένο να διατηρεί πρόγραμμα διαρκούς εκπαίδευσης. Ο ειδικευόμενος οφείλει να παρακολουθεί μαθήματα αυτής μηνιαίως, να κάνει εργασίες, δημοσίευση κτλ. Πραγματικότητα. Εκπαιδευόμαστε μεταξύ μας και μόνοι μας, με εξαίρεση τα μαθήματα της παθολογικής κλινικής που έχουμε ξεκινήσει μετά από παρότρινσή μας και συνεχεία πραγματοποιήθηκαν υπό την καθοδήγηση του Διευθυντή κ. Παπακοσταντίνου και του κ. Ευαγγελάτου, Διευθυντή της ΜΕΘ, που λόγω καλοκαιριού θα ξεκινήσουμε το Σεπτέμβριο με το πρώτο σεμινάριο να είναι ήδη έτοιμο. Κυρίες και κύριοι, μιλάμε για ένα νομό που έχει 180.000 κόσμο και που το καλοκαίρι ο πληθυσμός τριπλασιάζεται. Έχει δεκάδες παιδικές κατασκηνώσεις γύρω μας, άπειρα τροχιά λόγω κομβικού σημείου της περιοχής. Το νοσοκομείο δεν έχει εφημερία καθημερινά, είτε παιδίατρο, είτε χειρουργό, είτε γυναικολόγο, είτε και τους τρεις μαζί. Υπάρχουν μέρα που δεν υπάρχουν και οι τρεις. Ως ειδικευόμενοι, καλούμαστε λοιπόν να εξασκήσουμε παράνομα μόνοι μας την ιατρική σε ένα νοσοκομείο που παράνομα δεν έχει γιατρούς σε ενεργή εφημερία καθημερινά και που παράνομα το τμήμα επιγόντων δεν λειτουργεί όπως πρέπει. Το τμήμα επιγόντων περιστατικών αυτή τη στιγμή το έχουμε βαφτίσει τμήμα επιγόντων. Είναι ένα δωμάτιο που έχουμε καταθέτουμε, υπάρχει κατάθεση ψυχής από νοσηλευτές και ειδικευόμενους και τραυματοφορείς και τρέχουμε να μην πεθάνει κόσμος. Τμήμα επιγόντων δεν είναι. Ναι. Πριν έρθουμε στο νοσοκομείο, είχαμε μια αίσθηση των και του τι μας περίμενε. Ο Κασατζάκης προτρέπει να αγαπάς την ευθύνη, να λες αν χαθεί η γη, εγώ θα φταίω. Και αυτό κάναμε. Αγαπήσαμε την ευθύνη και τηρήσαμε τον όρκο μας. Είναι αδιανόητο όμως να αναλαμβάνουμε ευθύνες που δεν μας ανήκουν χωρίς την αυτονόητη κάλυψη. Να είμαστε εκτεθειμένοι και να επιτελούμε το λειτουργήμά μας υπό το φόβο ποινικών διώξεων. Να είμαστε μόνοι σε ένα καθημερινό αγώνα χωρίς αναγνώριση. Να δουλεύουμε σε τριτοκοσμικές συνθήκες και τριτοκοσμικά ωράρια. Και να δεχόμαστε άκουσον-άκουσον μέχρι και επιθέσεις από συγγενείς
την ώρα που προσπαθούμε να κάνουμε, χωρίς να έχουμε την υποτυπώδη προστασία, και την ώρα που προσπαθούμε να κάνουμε αυτό που έχουμε ορκιστεί. Και τελικά, ξέρετε, έχω καταλάβει, είμαστε αποδέκτες πολυετών συσσωρευμένων προβλημάτων και παραπώνων για το Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου και την αναποτελεσματικότητά του. Ο ένας είναι ένα μήνα εδώ, ο άλλος είναι τρεις μήνες και υπάρχουν άνθρωποι 15 και 20 χρόνια και δεν έχουν. Όχι, σίγουρα έχουν δουλέψει όλοι, αλλά δεν έχουν φτιάξει λίγο την κατάσταση. Και αυτό με ενοχλεί. Είμαι 8 μήνες εδώ. Είμαι βέβαιος και τελειώνω, τελείωσα. Κύριοι και κυρίες, είμαι βέβαιος ότι και μετά από την ανάλυση της κατάστασης από μένα, κατανοείται πλέον τη σοβαρότητα της κατάστασης. Μιλάμε για ανθρώπινες ζωές και χωρίς τη διάθεση κινδυνολογίας, με αυτούς τους ρυθμούς θα θρηνήσουμε θύματα και πολύ σύντομα μάλιστα. Το απέφχομαι, είναι βέβαιο δε. Μιλάμε για τις ζωές των πολιτών της Κορυθίας και των παιδιών της. Των παιδιών όλων μας, όλοι έχουμε παιδιά. Οι επιμελητές και οι διευθυντές μας εργάζονται ηρωικά πάνω από ανθρώπινα όρια και υπό αντίξεως συνθήκες. Η αλήθεια είναι ότι τους θαυμάζουμε για το έργο που επιτελούν. 2 και 3 χειρουργοί, 24 ώρες όρθιοι, χειρουργάζονται 2 και 3 χειρουργεία κατευθείαν. Σας το λέω αυτό γιατί είναι στο χειρουργικό τομέα τώρα. Δεν μπορούμε όμως να εμπαλέψουμε για την υγεία των πολιτών και την ατομική μας ακαιρεότητα και την αξιοπρέπειά μας. Είναι ανεπίτρεπτο να υποβάλει το γιατρός σε συνειδησιακά διλήμματα περί νομίμου και ηθικού. Δεν πειράζει, μην κάνεις τίποτα, είναι νόμιμο. Ηθικό είναι. Μου πεθάνει με ένα ασθενής έξω στα ΤΕΠ και να έχω συγγενείς να πιάνω από το λαιμό. Τι νόμιμο είναι. Η αγωνιστικότητά μας ενδεχομένως κουράζει και δυσαρεστεί, αλλά προκειμένου δεν έχουμε άλλο όπλο στη διάθεσή μας. Τη Δευτέρα δικαιούμενη έχουμε γενική συνέλευση με θέματα της ηθικής του νοσοκομείου, αποπληρωμή των εφημεριών και επίσης εργασίας αν χρειαστεί. Και τελειώντας, να σου πω ότι και η διοίκηση, και οι βουλευτές και οι τοπικοί άρχοντες ξέρω ότι δεν είστε απέναντί μας. Δηλαδή δεν έχετε βαρθεί να είστε απέναντι σε εμάς που παλεύουμε να κάνουμε την ειδικότητά μας εδώ ή στον κόσμο. Από την πλευρά μας, ως ειδικευόμενοι, έχουμε αποδείξει ότι δεν είμαστε μόνο πρώτοι στον αγώνα, αλλά και πρώτοι στη δουλειά. Ο αγώνας μας δεν καπελώνεται από κανέναν ακόμα και δεν σχετίζεται με υπόγειες εργασίες, σας διαβεβαίω όλους. Ο κάθε ειδικευόμενος έχει αφήσει έξω από την πύλη την κομματική του ταυτότητα και εδώ μέσα είναι Έλληνας ειδικευόμενος. Από εσάς αναμένουμε, προσδοκούμε τη δέουσα πολιτική βούληση, ευαισθησία και αγωνιστικότητα. Συνδράμεται ώστε από κοινού πλέον να καταφέρουμε να κάνουμε αυτό το νοσοκομείο λειτουργικό με επίκεντρο τον ασθενή που θα συνυπολογίζει τον γιατρό. Ένα νοσοκομείο πρότυπο γιατί το αξίζει η κορυφαϊκή κοινωνία. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα σέβομαι.